Τα βράδια που ανεμίζει στο σκηνή η απλωμένη βελέτζα, το θεσσαλικό σπιτικό στέκει αφύσικα σιωπηλό. Ακόμη και τα έπιπλα που τρίζουν με την παραμικρή πνοή αγέρα κάθονται αμήλυτα, ενώ οι φλόγες στο τζάκι σωπαίνουν λες και θυμούνται κάποια ντροπιαστική, ασυγχώρητη πράξη. Προσέχουν οι νοικοκυρέοι μην αφήσουν κανένα σεντόνι παραπεταμένο ή έστω άτσαλα διπλωμένο, γιατί όλοι ξέρουν ότι δεν είναι όλα τα σεντόνια αθώα, μήτε χωρίς μάτια. Στα φάρσαλα μάλιστα έχουν το συνήθιο να βάζουν τα σεντόνια μέσα σε ένα κατάμαυρο μπαούλο που θυμίζει κάσα. Μαζί βάζουν και τις κάλτσες και τα γάνια που έχουν χάσει το τέρι τους. Την κασέλα την αφήνουν στο καλό δωμάτιο, αυτό που ανοίγει μόνο για να υποδεχθεί τις μοίρες όταν έρθει νεογέννητος στο σπίτι. Τα βράδια που λισομανά ο αέρας δεν κλειδώνουν το δωμάτιο και αφήνουν να καίει πάνω στο τραπέζι ένα χοντρό κερί από λίπος, σαν αυτά που κάλυπταν παλιότερα τις μακάβριες μυρωδιές όταν μυρολογούσαν τους νεκρούς. Λένε πως αν το επόμενο πρωί η κασέλα έχει αδειάσει, τότε μικρό παιδί δεν θα πεθάνει σε αυτό το σπίτι για τουλάχιστον μια ολάκερη χρονιά. Έτυχε παλιά και σε ένα σπιτικό των Φαρσάλων, μια παλιά μονοκατοικία από αυτές που την τουλούμπα την έχουν ακόμη για πλήσιμο και όχι για διακόσμηση, σίονταν ένα βράδυ αγριεμένα οι απλωμένες βελέντζες, λες και τα στοιχιά που τις διεκδικούσαν δεν τα έβρισκαν στη μοιρασιά. Πρόσφατα είχε περάσει και η γουρούνα με τα γουρουνάκια της από τη γειτονιά, προγκώντας τα σκιερά της μικρά. Στο σπίτι αυτό μάζεψαν γρήγορα τα σεντόνια που ήταν πεταμένα και τα στούμποσαν μέσα στο μικρό μπαούλο. Έπειτα, άναψαν και το κερί με ένα τσακμάκι που ήταν στην κατοχή τους για σχεδόν δύο αιώνες, και έφυγε η οικογένεια από το καλό δωμάτιο. Σιωπή απλώθηκε στο σπίτι. Η μια κόρη όμως δεν είχε ύπνο και αφού περίμενε να καλοκάτσει ο ύπνος πάνω στους άλλους, νυχοπάτησε μέχρι το σαλόνι όπου και στάθηκε πίσω από την πόρτα να κρυφακούσει. Δεν πέρασε πολλή ώρα και άκουσε βήματα απαλά μέσα από το σαλόνι, λες και καμιά βλάχα ζήμωνε με τα πόδια πρόσφορο για νυχτερινή λειτουργία. Κράτησε η κοπέλα την ανάσα της και έκανε να στάξει από το μάτι της λίγο αίμα, έτσι ώστε να μην της εμποδίζουν την όραση τα μαδέρια της πόρτας. Είδε τότε να σηκώνουν τον μπαούλο 4 σεβάσμιοι λαγοί, κατάμαυροι και αρχοντικά ντυμένοι, και να το πηγαίνουν λες και σε κηδεία προς την πόρτα. Και θα την έβλεπαν την κόρη η μικρή νεκροφόρη, αν αυτή δεν είχε την εύνοια των τοίχων του σπιτιού που την έκρυψαν μέσα τους. Και εκεί την κράτησαν για χρόνια, λέγοντάς της για αυτά που κρύβονταν πραγματικά μέσα στο μικρό φέρετρο, κάτω από τα πανιά και τις κάλτσες και τα σεντόνια, που δεν ήταν σεντόνια, αλλά ασκή με μάτια. Η κοπέλα εμφανίστηκε μετά από πολλά χρόνια και ήταν σαν να μην πέρασε μέρα πάνω της, και μέχρι πρόσφατα είχαν να λένε στα φάρσαλα γι' αυτήν. Το βιβλίο του Χρυσόστομου Τσαπραήλη «Παγανιστικές δοξασίες της Θεσσαλικής επαρχίας» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αντίποδες.